Ο δραματικότερος και πλέον συγχρονιστικός στην ιστορία των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος υπήρξε ο εφετινός τελικός μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στο στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας. Εκράτησε αγωνία χιλιάδες φιλάθλους και τελικώς η τύχη του κρίθηκε στα πέναλτι. 1974, ο δεύτερος τίτλος για τον ΠΑΟΚ. Εσείς βαρέσατε το τελευταίο πέναλτι. Πείτε μας για εκείνη την ημέρα. Ήταν πραγματικά το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του Συλλόγου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Να σημειώσουμε ότι ήταν εναντίον του Ολυμπιακού και έγινε στο στάδιο της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι στο Καραϊσκάκι. Το κανονικό παιχνίδι ήρθε ισόπαλο 2-2, παράταση και στη συνέχεια πήγαμε στα πέναλτι. Κοίταξε, ήταν μια διαδικασία και ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ έτσι έντονη συγκίνηση, γιατί είχε πάρα πολλούς φιλάθλους. Είχε έντονη εξέλιξη το παιχνίδι, το σκορ. Υπήρξε η παράταση, φτάσαμε στα πέναλτι, φτάσαμε μέχρι το τελευταίο πέναλτι και πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ έντονη βραδιά, η οποία βέβαια ευτυχώς για μας έληξε ευχάριστα για μας, πήραμε το κύπελλο και από εκεί πέρα αράξαμε, ξεκουραστήκαμε και το απολαύσαμε. Ήταν να βαρέσετε το δεύτερο πέναλτι και τελικά βαρέσετε το τελευταίο. Πώς έγινε αυτό? Όταν ο κύριος Σάνων, ήταν ο προπονητής τότε, όρισε την πεντάδα που θα χτυπήσει τα πέναλτι, με έβαλε δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, επειδή μιλούσα με τα αγγλικά μεταξύ μας, με τον Σάνων, του ζήτησα στα αγγλικά να, αν μπορεί, να μου επιτρέψει να χτυπήσω το τελευταίο πέναλτι και όχι το δεύτερο. Πράγμα το οποίο το δέχτηκε και έτσι έγινε. Ήρθε η περίπτωση έτσι ώστε να κριθεί όλο το μάτσο, όλο το παιχνίδι, το κύπελλο στο τελευταίο πέναλτι. Τώρα το αν με ρωτήσει κανείς αν είχα άγχος ή όχι, είχα ένα άγχος φοβερό. Ευτυχώς μπήκε το γκολ και πήραμε το κύπελλο. Ήδη αυτή τη στιγμή τα πέναλτι είναι 3-3, ο Ολυμπιακός έχει χάσει 2, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει 1, μένει να χτυπήσει ένα ακόμα ο Αποστολίδης για τον ΠΑΟΚ. Αν το βάλει, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τα πέναλτι με 4-3. Θα ευστοχήσει και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελλο Ελλάδος του 1974 για δεύτερη στη συνέχεια φορά. Γιατί τελευταίος όμως ενώ ήσασταν δεύτερος? Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι λόγοι που ήθελα να χτυπήσω τελευταίος, ούτως ώστε αν κρινόταν το μάτς και το κύπελλο στο τελευταίο πέναλτι, εάν το έβαζα τακτοποιούνταν κάποια θέματα, άπαξ η διαπαντός, εάν δεν το έβαζα θα τακτοποιούνταν πάλι τα θέματα, αλλά αρνητικά για μένα. Επομένως ήθελα να ξεκαθαρίσω μια κατάσταση. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι έχει σχέση με τη Ρουμανία. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Απλώς είναι ένα περιστατικό, χαρακτηριστικό θα έλεγα για το παιχνίδι εκείνο. Την Τετάρτη πριν από το παιχνίδι παίζαμε Εθνική Ενόπλων πρωτάθλημα στην Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Και εκεί ήμασταν από τον ΠΑΟΚ ο Γούναρης, ο Γιάννης και εγώ και από τον Ολυμπιακό ήταν ο Πουπάκης και ο Καραβίτης. Και οι τέσσερις παίξαμε σε εκείνο το παιχνίδι του τελικού. Απλά, επειδή θα γινούσαμε από τη Ρουμανία Παρασκευή, ο προπονητής της Εθνικής Ενόπλων την Πέμπτη μας έκανε προπόνηση. Και επειδή θα παίζαμε εμείς τελικό την Κυριακή, μας έβαλε να χτυπήσουμε πέναλτις. Απλά το χαρακτηριστικό ήταν ότι και εγώ και ο Γούναρης τα πέναλτι που χτυπήσαμε στον Πουπάκη ή τα έπιανε τα χτυπούσαμε έξω. Αντιθέτως, ο Καραβίτης, ο Πέτρος, τα έβαζε. Και στο παιχνίδι του κυπέλλου τι έγινε, έγινε το αντίθετο. Δηλαδή, ο Μεν Καραβίτης, ο Πέτρος, έχασε πέναλτι στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Πουπάκης έχασε πέναλτι στην πεντάδα μετά από την παράταση. Και εγώ χτύπησα και έβαλα το πέναλτι στον Πουπάκη. Και ήταν ένα θέμα το οποίο έτσι δείχνει καμιά φορά πώς τα φέρνει η μοίρα. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά από τη λήξη του παιχνιδιού, να τα πούμε όλα, ξέρω εγώ πώς θα θες να πούμε, τι χρόνο έχουμε. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Λοιπόν, μέναμε τότε στο Margi House, ένα ξενοδοχείο λίγο έξω από την Αθήνα, στα Προάστια, όπου πήγαμε εκεί πέρα και όλοι όπως ήμασταν, πήγαμε κατευθείαν στην πισίνα του ξενοδοχείου και πέσαμε μέσα, και χαρακτηριστικό ήταν ότι
ο συγχωρεμένος, ο αλυσμόνητος άνθρωπος, ο Φούλης ο Μαρτινίδης, που ήταν ο έφορος της ομάδος τότε, ήταν ο πρώτος που πήγε στο Βατήρα και με το πούρο που είχε πάντα στο στόμα του, αναμένο, έπεσε πρώτος μέσα με τα ρούχα και με το πούρο και ακολουθήσαμε όλοι και συνέχεια βέβαια το γλεντήσαμε. Και πέρα από την πλάκα, το γλεντήσαμε, το απολαύσαμε, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η συγκίνησή μας και η ένταση πριν από το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όπως εξελίχθηκε. Ήταν ο δεύτερος επίσημος τίτλος στην ιστορία του συλλόγου μας και το χαρήκαμε όσο τίποτε άλλο. Αλυσμόνητες στιγμές, πραγματικά, μακάρι και μεθαύριο τώρα το Σαββάτο, τα παιδιά μας εδώ του ΠΑΟΚ, οι παίχτες, ο σύλλογος, όλοι εμείς, το περιβάλλον, οι φύλαχλοι, να ζήσουμε ανάλογες στιγμές. Η τύχη του κυπέλου εκρίθη στα πέναλτι, στα οποία επεκράτησε ο ΠΑΟΚ, που ανακηρύχθη κυπελούχος Ελλάδος υπό τους πανηγυρισμούς των ενθουσιών των οπαδών του.